Αγιότατε, επίσημοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Εκ μέρους της Κυπριακής Ομοσπονδίας, να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, κύριο Ελπιδοφόρο, που μας τιμάει σήμερα με την παρουσία του. Επίσης, όλους εσάς που είστε εδώ μαζί μας, όλους τους επίσημους προσκεκλημένους, την κοινότητα του Port Washington για τη φιλοξενία τους και όλους όσους έχουν βοηθήσει για να πραγματοποιηθεί η σημερινή εκδήλωση. Κυρίες και κύριοι, 45 χρόνια μετά, βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μνημονεύσουμε όλους αυτούς που έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής. Όλους εκείνους που ανταποκρίθηκαν συνειδητά στο κάλεσμα της πατρίδας, τους γενναίους και συνεπείς ανθρώπους που αποδείχτηκαν άξιοι συνεχιστές της ιστορίας μας. Σήμερα όμως επίσης τιμούμε αυτούς που σήκωσαν τα όπλα για να υπερασπίσουν τη δημοκρατία με σημαντικότερο ιδανικό τους την αρετή. Κυριότερος σκοπός λοιπόν της σημερινής εκδήλωσης η διαφύλαξη της ιστορικής μας μνήμης αλλά και την ίδια ώρα η μέρα περισυλλογής και αυτοκριτικής για τον καθένα από εμάς. Ναι, μπορούμε να συγχωρούμε, το μάθαμε στην θρησκεία μας, στην εκκλησία μας, αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι κάποιοι σήκωσαν τα όπλα εναντίον αλλήλων και εναντίον της πατρίδας τους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Κύπρος ήταν ένα θύμα των μεγάλων λεγόμενων πατριωτικών λόγων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τα όσα δεινά προκάλεσε η διχόνοια. Πολλοί από εμάς τα ζήσανε. Κυρίες και κύριοι, τα εθνικά προβλήματα δεν λύνονται με διαπληκτισμούς και αντιδικίες. Τα εθνικά προβλήματα λύνονται μόνο με διάλογο και ομοφωνία. Έχουμε λοιπόν ιστορική υποχρέωση σε αυτούς που έχασαν τη ζωή τους, στις οικογένειες των αγνοούμενων, σε όλους τους πρόσφυγες, σε όλους αυτούς που έχουν πολεμήσει και στις μεταγενέστερες γενιές να συνεχίσουμε τον αγώνα για μια ελεύθερη Κύπρο. Μακάρι το δε ξεχνώ της νεότητάς μας να μην παραμείνει κενό γράμμα. Κυρίες και κύριοι, ο καθένας από εμάς μπορεί να κάνει αρκετά και σας στείλω περισσότερα για να αλλάξουμε τα δεδομένα του σήμερα. Ο καθένας μας ξεχωριστά έχει μητέρα, αλλά η μητέρα όλων μας είναι η πατρίδα μας. Θέλω να τελειώσω με ένα κομμάτι από την Ιλιάδα που λέει «Ισιονός άριστος αμήνεστε περί πατρίς». Ένας είναι ο καλύτερος ιονός να αγωνιζόμαστε για την πατρίδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Council of Greece, who's representing the Council General of Dr. Konstantinos Koutras, who unfortunately cannot be with us today. Σεβασμιότατε, με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω στην Νέα Υόρκη, στην Αμερική και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα. Κύριε Γενική Πρόξενε της Κύπρου, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρέσβης. Αρχικά θα ήθελα να μεταφέρω τους εγκάρτους χαιρετισμούς Γενικού Προξένου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη του κ. Κωνσταντίνου Κούτρα, ο οποίος εσπεσμένα έπρεπε να φύγει για την Αθήνα, αντιμετωπίζει η μητέρα του μια περιπέτεια υγείας και βρίσκεται κοντά της. Κυρίες και κύριοι, η σχέση της Ελλάδας με την Κύπρο είναι κομβική και η γεωγραφική θέση των δύο αυτών κρατών στον παγκόσμιο χάρτη είναι ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας. Η κατοχή εδαφών της κυρίαρχης Κύπρου και κατ' επέκταση εδαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ξένο στρατό αποτελεί φρίκη. Φρίκη που, όπως λέει ο ποιητής, δεν κουβεντιάζεται γιατί είναι ζωντανή, γιατί είναι αμήλυτη και προχωράει. Οφείλουμε όλοι, έχουμε χρέος να εργαζόμαστε για να κρατάμε τη μνήμη ζωντανή. Δεν ξεχνάμε τι έγινε στην Κύπρο 45 χρόνια πριν. Το έγκλημα που διαπράχθηκε στην Κύπρο 45 χρόνια πριν. Γι' αυτό ο ελληνισμός, από όποια μεριά της γης, από όποια θέση ευθύνης και αν κατέχουμε, θα αγωνιζόμαστε μέχρι να δικαιωθούν οι ήρωές μας
και να δούμε επιτέλους μια Κύπρο ελεύθερη, ασφαλή και ενιαία. Σας ευχαριστώ πολύ. At this time, I'd like to invite the ambassador, a permanent representative to the UN, Ambassador Maria Fidelia. Φίλε, πρέσβη της Κύπρου, διαπραγματευτή και μόνιμη αντιπρόσωπη, φίλοι, πρόεδρε της... της Συνομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Συμπληρώνονται 45 χρόνια από την εισβολή των τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο, που ήταν η απαρχή της συνεχιζόμενης παράνομης τουρκικής κατοχής του ενός τρίτου και πλέον του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, κράτους μέλους του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βύθισε σε πένθος τους συγγενείς των πεσόντων και μετέτρεψε σε πρόσφυγες από τη μια μέρα στην άλλη χιλιάδες οικογένειες. Παρά τις αλλεπάλληλες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας Ηνωμένων Εθνών, η διεθνής νομιμότητα συνεχίζει να παραβιάζεται. Η Κύπρος βιώνει ακόμα και σήμερα τις συνέπειες αυτής της βαρβαρότητας με την παράνομη τουρκική στρατιωτική κατοχή, τις μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του κυπριακού λαού, τους αγνοούμενους, τους εγκλωβισμένους, το παράνομο επικισμό και την καταστροφή της ελληνικής και ορθόδοξης κληρονομιάς. Η Ελλάδα δεν αποδέχεται και ουδέποτε πρόκειται να αποδεχθεί τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής. Ο τερματισμός της κατοχής και των συνεπειών της και η εξέβρεση αμοιβαία αποδεκτής συνολικής, δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του Κυπριακού στο πλαίσιο των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου συνιστούν κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Αναπόσπαστο στοιχείο της λύσης του Κυπριακού αποτελούν η κατάργηση του αναχρονιστικού συστήματος εγγυήσεων και η αποφόρηση των κατοχικών στρατευμάτων. Οι προκλήσεις σήμερα συνεχίζονται με τις παράνομες δραστηριότητες της Τουρκίας στα χωρικά ύδατα και την ΑΟΣ της Κύπρος. Οι ενέργειες αυτές παραβιάζουν κατάφορα το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας και έρχονται σε ευθεία αντίθεση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις ευρωπαϊκές πολιτικές στο κρίσιμο τομέα της ενέργειας για τη μέγιστη δυνατή αυτάρκεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον πολλαπλασιασμό των ενεργειακών πηγών και οδεύσεων. Η Ελλάδα ήταν, είναι και θα είναι πάντα στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας με στόχο την επανένωση και αποκατάσταση των δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών του κυπριακού λαού στο σύνολό του, χωρίς παρεκκλήσεις από διεθνείς και ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, με πλήρη κυριαρχία, πλήρη ανεξαρτησία και εδαφική ακυραιότητα. Σήμερα, η Ελλάδα υποκλίνεται στη μνήμη των πεσόντων αδελφών μας και εκφράζει με αίσθημα ιστορικής μνήμης το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη προς τους γενναίους Κύπριους και Ελλαδίτες υπερασπιστές της ελευθερίας της Μεγαλομίσου. Ευχαριστώ. The President of the International Atomic Committee of Justice for Cyprus, PSEKA, Mr. Philippos. Thank you, Despina, and a round of applause for Despina, who worked hard. You make me nervous. Your Eminence, we're very grateful to you taking the time out of your busy schedule to be with us today in this very important event. Mr. Ambassador Mavroyiannis, thank you so much. Ambassador Theophilis, Consul of Greece, Lana, thank you so much for being here with us.
And of course, you heard the Council of Cyprus in during the church. I wanted to thank the Port Washington Church for that serving us that beautiful food here today, kleftigo, which has been cooked inside. And I wanted to thank all of you for being here today. I know on July 21st, on a Sunday, you'd rather be at the Jones Beach or some other area, but you're here. And your presence here today indicates your concern, you indicates your interest, and indicates that you want to help going forward. My fellow Americans, and the first thing I have to tell you is that we are American citizens. And in 1974, we allowed watching from our television sets American-made arms paid for by our taxes to invade the island, to kill thousands of people, and uproot 200,000 people from their homes. This is our obligation. Our obligation because we come from the biggest democracy of the world, and we live in the biggest democracy of the world. We come from the birthplace of Greece and the democratic principles and ideals. And today, here in Port Washington, in the biggest, one of the biggest churches, I'm asking all of you as American citizens that we are facing a serious problem. Today, Turkey is threatening a double invasion, a second invasion. And I see people in this room that have worked very hard over the years. Over the past 45 years, we can't, not one individual, not one organization, it's all of us together that have worked. And I want to thank those people that are here today, including the AHEPA organization, my friend Salat Sirigos that's representing AHEPA, including all the members of the Federation that are here, the Executive Vice President, Mr. Bafidis, the President of the Asgard Association, Peter Lucas, Lambusa, Mr. Gamilaris, Salamis, Mr. Zambas, Eliaga, Sotirula Costantino, and Thiana Iordanou, the President of the Women's Division of the Pan-Cypriots, and I saw Nikos Jazas. And one individual that I want to pay special tribute to is Savas Costantinidis, who never failed to attend every one of our fundraisers. I also wanted to introduce to you a young man that's running for the Assembly District in Staten Island, and we have an obligation to help him to make sure he gets elected. He's going to take the position of Nicole Magliotakis, and Nicole Magliotakis, with our help, will become a congresswoman. Michael Tanousis, stand up and take a round of applause. I want you to meet this young man, and at the end, make sure you all send him a check and make sure that we elect him to office. So my friends, let me go back in 1974. In 1974, after the invasion, we were able to put an embargo on Turkey. That embargo was lifted under pressure and under the promise that every 6 months, the President of the United States will give a progress report to the United States Congress. Every 6 months since 1978, from the White House, a report goes to the United States Congress that there is progress on Cyprus and that the Turkish troops will withdraw. Not only they have not withdrawn, now we have 400,000 settlers, 500 churches have been destroyed, Hellenism has been destroyed, the cultural heritage has been destroyed in the occupied area. The occupied area of Cyprus, my friends, today has become an extension of an Islamic fundamentalist state of Mr. Erdogan. We were told many years ago that Turkey was a reliable ally of the United States, and that's why we could not pressure them. But yet, after the Iran, the Desert Storm situation, when it was obvious that Turkey did not allow our troops to cross, we were told that Turkey is a secular democracy and we have to protect it. And today you are seeing a Turkey that is turning towards Russia,
a Turkey that's going to be buying the S-400 missiles, a Turkey that's against Israel, a Turkey that is pro-Iranian, a Turkey that helped ISIS, the terrorist group, a Turkey that's against the Kurds, a Turkey that's violating human rights, a Turkey that is making an embarrassment of the American principles and ideals. So we as American citizens today have an opportunity. We have an opportunity to make sure that we enact the Eastern Mediterranean Partnership in the United States Congress. That partnership will guarantee an alliance between Greece, Cyprus, Israel, and the United States of America. So while we are grieving the 45 years, and while we are disappointed and frustrated that 45 years have elapsed and Cyprus still remains divided, we can only hope that the future is better. So my friends, we are all Americans. And it is in the best interest of the United States of America to make sure that Cyprus is free and united. I want all of you to make sure, whether you can write a letter, whether through the social media you can post something. I put an article in the Washington Times that is appropriate. I hope all of you have that article. Post it through the media, and let us get the word out. Turkey is spending $100 million a year in public relations. $100 million a year. They have past congressmen, past senators, past generals, military people on their payroll. This is what Turkey is all about. Unfortunately, Greece and Cyprus still don't understand how the American political system works. But we do. We do, and we know how the American political system. We have to make sure that this administration, the Trump administration, stands behind us. They should not sell the F-35s. They should put sanctions on Turkey, and hopefully with these sanctions, we will experience a second freedom for Cyprus. So my friends, I know you're all disappointed. I spoke too much, but I wanted to make the point that it's up to us, the American citizens. We are a powerful group, and we should know that we are very powerful. So make sure that we talk to our congressmen, to our senators. So no matter how disappointed you are, no matter how frustrated you are, today we are commemorating 45 years of invasion and occupation, but I want to say that the hope endures. The hope endures that freedom will come for Cyprus. I want to thank all of you for being here today, and please continue to work as American citizens for the sake of Greece and Cyprus. Thank you very much. It's always great listening to Phil and Christopher. Let's make a point, right? At this point, I'd like to invite Ambassador Andreas Mavroyannis, who is the negotiator of the Greek Cypriot community in the intercommunal talks in the Cyprus problem, and the permanent representative of the Republic of Cyprus to the UN. Ambassador Mavroyannis. Good afternoon to all of you. I will start with a few words in English. Your Eminence, Archbishop Elpidophoros, it's really an immense honor for all of us to have you here. And I would like to take this opportunity once again to welcome you and to wish you all the best in your very holy mission. And I want to express our confidence that really this mission will be very, very successful for the benefit of the Church, of the Ecumenical Patriarchate, and of Hellenism in the United States and around the world. Ispola eti despota. Your Excellency, Ambassador Theophili, Permanent Representative of Greece to the United Nations, Mr. Kyriakos Papastylianou, President of the Cyprus Federation of America, Mr. Philip Christopher, President of PSEKA, Consul General of Greece, Consul General of Cyprus,
It's a privilege to be able to be amongst you today, and I would like to thank the community of Archangel Mikhail here that is hosting us, and I would like to thank the president and the council of the community here for this warm reception they have organized for us. Unfortunately, the occasion for which we are getting together is not a very happy one. It's a commemoration of tragic events that happened in Cyprus 45 years ago and continue to haunt us, and they will continue to be with us until and unless we manage to put an end to this abnormal situation. You know, people of my generation and older have spent their whole life trying to do something about it, trying to put an end to the occupation, trying to restore the sovereignty and the territorial integrity of Cyprus. And you have seen pictures, even of very young children in 74. Those young children are today in their late 40s, early 50s. So you understand that it's a whole generations of people that live with this. And even if we don't forget and we cannot forget, we need to understand that time that elapses is really a big problem, because internationally, and this is a part of human civilization in particular, with the acceleration of history in the 21st century, memories are very short. It's very difficult to mobilize people that do not have, you know, their own experiences, and to keep them mobilized in order to defend so just causes. And you know, we see today that the memories are very selective, the sensitivities are very selective, what people do is very selective, and therefore our predicament becomes more and more impossible, if you like. This is not a reason to give up, of course, and we will not give up. I can assure you of this, and I continue to where Philip was stopping. We have a responsibility to continue this struggle until we liberate Cyprus and until we restore our country, which is a country that for thousands of years has been a country of Greeks, has been a country of Christianity, of Orthodoxy. We need to restore it to what its historical line is. So it's not about hating the other. It's not about, you know, trying to get revenge. It's about finding the proper way to live in peace and security, to restore the thread that links us to our civilization, to our traditions, to restore the desecrated churches, the monuments that have been destroyed. Unfortunately, we cannot say the same about the people. All those thousands of people that have lost their lives, the missing persons, the persons that have passed away with the dream of return without ever managing to do so. But this increases our duty to do something, at least for the future generations, in order to restore at the end of the day, you know, what our history and our tradition is. And as Philip was saying, we rely mainly on our strengths, which are first and foremost our people in Cyprus, our people here, our people around the world. Our people is Hellenic in Greece and everywhere else in the world. And then we have to rely on the fact that whatever happened, we remain standing, we remain alive, we remain determined. And we are today a member of the European Union, which increases our strength in order
to be as resilient as possible until the time we will manage to reverse all the fait accompli of this situation we are going through for so many years. People very often and very easily accommodate themselves with such situations. But let's not fool ourselves. This is a tragedy and continuous drama for the people, for the family, even for younger generations that have not seen the other part of the island, that were born after 74. And it is already the majority of the people in Cyprus. And most of the people here, they have not seen what happened. This is not to say that they are less sensitive to this issue. So let's continue, all of us together, work for the solution of the Cyprus problem. And I hope that by this year, by this time next year, we will be able to have better news for you. You know that this year is a very tough and difficult one, but let's hope that we will survive yet this adventure again. And I would like to express to all of you our utmost gratitude and really our very, very emotional feelings for the support you are giving to us, for the support you are giving to Cyprus. And please be sure that we are going to do our utmost in order for our country to thrive again and to be a beacon of human value, development, and civilization, as the Greek world has always been. Thank you very much. His Eminence Archbishop Elpidophoros, the final message. Welcome, His Eminence. Αν και μετά από τόσες ομιλίες δεν περίμενα να ξαναμιλήσω, γιατί ο Αρχιεπίσκοπος μίλησε, έστειλε μία εγκύκλιο για τη μαύρη αυτή επέτειο, την σημερινή, προσευχήθηκε δημόσια μαζί με όλους σας για την ανάπαυση των ψυχών των ανθρώπων που χάσαμε, είτε παλεύοντας για να κρατήσουν την πατρίδα τους ελεύθερη, είτε έπεσαν θύματα μιας βαρβαρότητας αθώοι άνθρωποι. Τώρα επιτρέψτε μου να μην μιλήσω ως Αρχιεπίσκοπος, αλλά να μιλήσω ως Κωνσταντινούπολιτης ή, αν θέλετε, ως Έλληνας. Διότι το θέμα το κυπριακό ασφαλώς το πλήρωσε πρώτα και βαρύτερα από όλους ο ίδιος ο κυπριακός λαός. Αυτό είναι μια μαύρη αλήθεια. Αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω και την δική μου εμπειρία ως μικρό παιδί στην Κωνσταντινούπολη, πώς όλο αυτό το γεγονός της αποβάσεως των τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο το έζησε ο ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης, το έζησαν οι εκκλησίες μας, το έζησε το Πατριαρχείο μας, το έζησαν οι αρχιερείς της Κωνσταντινούπολης και της Ήμπρου και της Τενέδου. Μόνο αυτοί. Ο ελληνισμός της Ελλάδος δεν πλήρωσε ακριβά. Δεν υπάρχει Έλληνας, επομένως, ο οποίος μπορεί να θεωρεί το κυπριακό ζήτημα ζήτημα μόνο των Κυπρίων Ελλήνων. Το κυπριακό ζήτημα το πληρώσαμε όλοι μας. Το πληρώσαμε πολύ ακριβά και μας αφορά όλους μας. Γι' αυτό δεν πρέπει να το βλέπουμε σαν κάτι που είναι μακρινό και σε απόσταση από μας, επειδή ίσως δεν είμαστε Κύπριοι όλοι μας, είμαστε όλοι Έλληνες. Και το κυπριακό ζήτημα αφορά τον ελληνισμό, όλον τον ελληνισμό, όπου και αν βρίσκεται, διότι όλος ο ελληνισμός πλήρωσε ακριβά αυτή την ενέργεια την οποία σήμερα καταδικάζουμε. Γι' αυτό θα σας παρακαλούσα, αφού μίλησα και ως Αρχιεπίσκοπος, μίλησα και ως
οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα και αν έχω, σήμερα επιτρέψτε μου να μιλήσω και μίλησα ήδη και ως Κωνσταντινούπολιτης, αλλά και κυρίως ως Έλληνας. Να μην ξαναδούμε τέτοιες μαύρες μέρες και να αγωνιστούμε όλοι μας να αποκατασταθεί η αδικία και να επανέλθει η ειρήνη στο νησί και να βρεθεί λύση, διότι αυτή η λύση θα αφορά όλο τον ελληνισμό. Θα αφορά τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης, θα αφορά τον ελληνισμό της Ελλάδος, θα αφορά τον ελληνισμό των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ, στην πατρίδα μας, την καινούρια, θα αφορά όλους μας και κυρίως την μητέρα μας Εκκλησία, η οποία πραγματικά το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποδεκατίστηκε εξαιτίας του κυπριακού ζητήματος και έχει φτάσει σήμερα στην έσχατη αυτή η κατάσταση να έχει μόνο 2.000 Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη. Ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές των χαμένων αδελφών μας, αλλά και ο Θεός να ανοίξει καινούργιους ορίζοντες για τον ελληνισμό στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στην Ήμβρο, στην Τέλεδο, στην Ελλάδα, στην Αμερική, παντού. Σας ευχαριστώ.